Καλημέρα λοιπόν σε όλε και σε όλου. Το. Με ένα έτσι σημαντικό κύμα κακοκαιρία αναμένεται να κυλήσει το μεγαλύτερο τμήμα τη εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μα. Βλέπουμε και στου χάρτε μα ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα προ την περιοχή τη βόρεια βορειοδυτική χώρα. Σήμερα, αύριο αλλά και μεθαύριο, σιγά σιγά δηλαδή μέρα με τη μέρα, θα βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά να επεκτείνονται κυρίω προ τα δυτικά, κεντρικά και νότια. Αναφερόμαστε σαφώ σε ισχυρέ βροχέ και καταιγίδε, συνοδεία δυνατών ανέμων, ενώ και ο υδράργυρο θα παρουσιάσει πτώση προσοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Φαίνεται ότι θα πέσει για άλλη μια φορά μεγάλος όγκος νερού. Πάμε λοιπόν να δούμε στο επόμενό μας γράφημα πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κατάσταση στην περιοχή της Θεσσαλίας ό,τι αφορά το συνολικό όγκο βροχής που αναμένουμε. Μέχρι και την Πέμπτη, oh, βλέπετε με σκούρο. τα πιο σκούρα χρώματα oh. βεβαίω. Έχουμε λοιπόν τα πιο σκούρα χρώματα, ιδιαίτερα προ τα ανατολικά, κεντρικά, νότια αλλά και δυτικά τμήματα τη Θεσσαλία. Υπολογίζουμε έτσι ένα συνολικό όγκο κοντά στου 300 με 500 τόνου αναστρέμα από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, που σιγά σιγά θα ολοκληρώσει τη δράση, της, αυτό το, ε, θα ολοκληρώσει, μάλλον, τη δράση του αυτό το ισχυρό κύμα κακοκαιρία. Να δούμε όμω τα τη σημερινή ημέρα όπου ήδη έχει ξεκινήσει να βρέχει προ τα βορειοδυτικά τμήματα. Έτσι λοιπόν, προ την κεντρική και βόρεια υπηρετική χώρα θα συναντήσουμε βροχέ και τοπικά ισχυρέ καταιγίδε. Καλύτερο ο καιρό προ τα ανατολικά και νότια, όπου θα έχουμε βέβαια και διαστήματα με ηλιοφάνεια προσοχή στου πολύ δυνατού ανέμου, ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο. Θα ενισχυθούν προσεγγίζοντα τα 7, πιθανόν ακόμη και τα 8 μποφόρ, mm. με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει αργά το μεσημέρι σε αρκετέ περιοχέ τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και την περιοχή της Αντικής. Βλέπετε ήδη έχουμε συνευχές στον ουράνιο θόλο καθώς θα παίρνουν οι ώρες οι συνευχές θα γίνονται περισσότερες. Εκεί κοντά στο απόγευμα θα ξεκινήσουν εμπόρες και τοπικές καταιγίδε κυρίως στα πιο δυτικά και βόρεια τμήματα του νόμου. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει και τους 32 βαθμούς Κελσίου και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ αργότερα αναμένουμε βροχέ και τοπικά ισχυρέ καταγίδε, ιδιαίτερα σε περιοχέ που βρέχονται από το θερμαϊκό. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πλένουν από νότιε διευθύνσει με τοπικά μέτριε εντάσει. Προσοχή στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα. Θα επικρατήσουν αργότερα πολύ ισχυρή βορειοανατολική άνεμη, με τη θερμοκρασία να φτάνει του 28 με 29 βαθμού. Προσοχή λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα. Το κύμα αυτό κακοκαιρία είναι σε θέση να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και σε κάθε περίπτωση βέβαια ακολουθούμε. Τι οδηγίε τη πολιτεία, λαμβάνοντα βέβαια σοβαρά υπόψη μα αυτέ τι οδηγίε και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάμε τι δυνάμει μα απέναντι βέβαια σε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.